θέση της ελληνικής κυβέρνησης ό,τι αφορά το ζήτημα της αναδοχής, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι. Είναι μάλλον διαφορετικό από το ζήτημα της υιοθεσίας, είναι καθαρή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί καμία απολύτως διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού όταν πρόκειται για την διαδικασία της αναδοχής. Αυτό θα ήταν αντίθετο και με τις αρχές και με τις αξίες της σημερινής κυβέρνησης, θα ήταν αντίθετο και με την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που καθορίζει ότι δεν μπορούν να εισάγονται διακρίσεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την θρησκευτική πίστη του καθενός. Αυτές τις αξίες η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως πιστή, σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις οι οποίες κατά καιρούς έχουν ισχυριστεί ότι βρίσκονται στο φιλελεύθερο φάσμα, αν θέλετε, στο φιλελεύθερο ιδεολογικό φάσμα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες με την ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ταυτότητα φύλου, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παροχή ιθαγένειας στα παιδιά, στη δεύτερη γενιά μεταναστών. Νομίζω ότι σε αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε.